Τα μάτια τους 14 θα πρέπει να έχουν οι γυναίκες που περπατούν στην Πάτρα. Οι αλλοδαπιτσαντάκηδες καραδοκούν και δεν χάνουν ευκαιρία. Κάθε μέρα μας φοβίζουν αυτά τα πράγματα, γιατί είναι κάτι που πλέον δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν νιώθουμε ασφαλείς και καλό θα ήταν η πολιτεία να το φροντίσει αυτό ή δυνατόν. Δεν ξέρω, ούτε αστυνομία υπάρχει ούτε τίποτα. Έχει αλωθεί ο χώρος και νιώθουμε όλοι έρμεα αυτής της κατάστασης. Μέσα σε 24 ώρες είχαμε 3 περιστατικά κλοπών με θύματα νεαρές γυναίκες. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, ένας Ιρακινός και ένας Αλγερινός επιτέθηκαν σε 2 νεαρές γυναίκες, οι οποίες περπατούσαν στην οδό Μπουκαούρη. Δεν δίστασαν μάλιστα να τις χτυπήσουν όταν εκείνες αντιστάθηκαν. Την Πέμπτη, πίσω από το αρχαίο 2, μια ομάδα από 4 μετανάστες επιτέθηκε σε κοπέλα που επέστρεφε στο σπίτι της. Όταν εκείνη έβαλε τις φωνές και προσπάθησε να συγκρατήσει την τσάντα της, την έριξαν στο δρόμο και της έβγαλαν τη φούστα και το εσώρουχό της. Πάντως, σύμφωνα με το διοικητή ασφαλείας Πατρών Αριστίδη Ανδρικόπουλο, οι συλλήψεις αλλοδαπών κακοποιών είναι καθημερινές. Προσαγωγές και συλλήψεις αλλοδαπών γίνονται συνεχώς. Εάν προκύπτουν ευθύνες, ποινικές ευθύνες για κάποιους, οδηγούνται στον εισαγγελέα. Τα περιστατικά κλοπών που έχουν σημειωθεί είναι εκατοντάδες. Οι δράστες δεν διστάζουν να επιτίθονται στα θύματα τους ακόμη και όταν εκείνα βρίσκονται στο κέντρο της Πάτρας. Οι πολίτες ζητούν αστυνόμευση, ωστόσο οι αστυνομικοί μοιάζουν με ψήλους τάχυρα ανάμεσα σε τόσους αλλοδαπούς.